Σήμερα, είπαμε, ξεκινάει στη Βουλή η συζήτηση για τις κρατικές εγγυήσεις. Ο Πασιτσέ έχει στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στη Βουλή. Ψηφίστε εδώ και τώρα τις κρατικές εγγυήσεις. Τα ταμεία είναι μείον. Χρειάζεται βοήθεια, ρευστότητα η αγορά. Πάμε στον Πασιτσέ, πάμε στον Γενικό Διευθυντή, τον Φιλόκυπρο τον Ρουσουνίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρουσουνίδη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, αγαπητέ Ανδρέα, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι τα ταμεία δεν αντέχουν πολύ, είναι στο μείον μάλλον. Άρα η όποια αναβολή στήριξης με ρευστό της αγοράς θα πηγαίνει την αγορά όλο και πιο πίσω. Έτσι έχουν ακριβώς, τα πράγματα. Ακριβώς όπως τα λες, αγαπητέ Ανδρέα, έχουν τα πράγματα. Δυστυχώς οι τουριστικές επιχειρήσεις φέρουν τεράστιες ζημιές από την περσινή χρονιά, την περσινή καταστροφική χρονιά. Η ρευστότητα έχει στερεύσει. Απορροφούν ταυτόχρονα και τα τεράστια πάγια κόστη που υπάρχουν, είτε μια μονάδα είναι ανοιχτή είτε και κλειστή. Οπότε σίγουρα είναι επιτακτική ανάγκη να ψηφιστούν οι κρατικές αυτές εγγυήσεις, το νομοσχέδιο αυτό, που θα βοηθήσει με μια αλφα ρευστότητα να επαναλειτουργήσουν οι μονάδες μας έστω για το δεύτερο μισό της χρονιάς, διότι όπως φαίνεται η πρώτη εξαμηνία είναι ήδη χαμένη. Ναι, όπως το ήθελα, ναι, πιστεύω ότι κουτσά στραβά θα περάσουν οι κρατικές εγγυήσεις. Γιατί καταλαβαίνω... Εμείς έχουμε κάνει συναντήσεις και με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων εδώ και αρκετό καιρό. Όλοι ήταν θετικοί. Καταλαβαίνουν όλοι την αναγκαιότητα. Ότι... Έτσι, καταλαβαίνουν όλοι. Έτσι, δεν πάει. Έτσι. Η βιομηχανία, η τουριστική βιομηχανία είναι ο σημαντικότερος πυλώνας των δημοσίων οικονομικών, ναι, του εγχώριου καθαρίσεις του προϊόντος. Πρέπει να την προστατεύσουμε, πρέπει να τη στηρίξουμε, διότι υπήρχαν οι FAPAX χορηγίες, όμως χρειάζονται και ρευστότητα οι επιχειρήσεις. Όπως είπα, πέρσι ήταν μια καταστροφική χρονιά, με αποτέλεσμα να μεταφέρουμε τεράστιες ζημιές φέτος και τα τεράστια πάγια κόστη. Τώρα, αγαπητέ μου Φιλόκυπρε Ρουσουνίδη, πέρυσι ήταν καταστροφή για τον τουρισμό, όχι μόνο για την Κύπρο, για όλο τον κόσμο. Εμείς στην Κύπρο βέβαια εδώ ζούμε αυτό, βλέπουμε, ξέρουμε ότι η οικονομία στηρίζεται στον τουρισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό, άρα δεν πάει καλά η οικονομία, όταν δεν πάει καλά ο τουρισμός. Πέρασε η περσινή χρονιά, μπήκαμε στο 21, διανύουμε τους πρώτους μήνες, λέμε ότι κάναμε πανεκκίνηση του τουρισμού. Τι γίνεται εδώ μέχρι τώρα? Κοιτάξτε, επανεκκίνηση ουσιαστική δεν έγινε. Ναι. Όπως είπα, η πρώτη εξαμηνία εκ των πραγμάτων φαίνεται να είναι χαμένη, διότι ακόμα και αγορές από όπου περιμένουμε τουρισμό βλέπουμε να έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς, περιοριστικά μέτρα. Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει το λεγόμενο travel ban κ.ο.κ. Αυτό που κάναμε όμως φέτος σε αντίθεση με πέρσι είναι εμείς σαν προορισμός να δηλώσουμε την ετοιμότητά μας, δίδοντας την ευκαιρία και το χρόνο στους τουριστικούς εταίρους να γίνει ο ανάλογος προγραμματισμός. Ναι. Αυτό το κάναμε με το πλαίσιο, το νέο πλαίσιο κατηγοριοποίησης από την 1η Απριλίου, αλλά και με τις διακρατικές συμφωνίες με το Ισραήλ, με την ανακοίνωση για τη Μεγάλη Βρετανία κ.ο.κ. Όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι δημιούργησαν έτσι μια εφορία. Όλοι οι τουριστικοί εταίροι μας διαμήνυαν την επιθυμία και τη ζήτηση που υπήρχε. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει αβεβαιότητα ακόμα στον κόσμο. Βλέπουμε τι συμβαίνει και στη Μεγάλη Βρετανία, που υπάρχει η 17η Μαΐου, που αφήνονται να νοηθεί ότι πιθανόν να αλλάξει ημερομηνία κ.ο.κ. Οπότε διατηρείται μια βεβαιότητα που δεν βοηθάει να συνεχίσει η ροή των κρατήσεων που είχε αρχίσει με την ανακοίνωση που κάναμε σαν προορισμός. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε ότι όλα αυτά με τον πάροδο του χρόνου και το εμβολιαστικό πλάνο να συνεχίζεται με αυτούς τους ικανοποιητικούς ρυθμούς, ότι θα έχουμε ουσιαστική τουριστική κίνηση από τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου και εντεύθεν. Είναι πολύ σημαντικό όμως να διαφυλάξουμε εμείς την επιδημιολογική μας εικόνα, να την καλυτερεύσουμε. Διότι, Ανδρέα μου, όπως κατηγοριοποιούμε εμείς τις χώρες σαν προορισμός, έτσι μας κατηγοριοποιούν. Και αυτοί μας βάζουν το στόχα στο μικροσκόπιο και λένε πάνε καλά, δεν πάνε, πάμε εκεί, γιατί είναι καλά τα πράγματα. Έτσι, διαφορετικά. Ακριβώς. Δεν... Πρέπει να επιδείξουμε την μέγιστη ευθύνη όλοι μας, ατομικά, προσωπικά, ώστε να καλυτερεύσει η εικόνα αυτή. Διότι αν έχουμε το απευταίο σενάριο του να έχουμε μια παρόμοια χρονιά με την περσινή, οι ζημιές θα είναι ανυπολόγιστες και όχι μόνο.
μόνο σε νούμερα, αλλά αντιλαμβάνεστε, κλειστές επιχειρήσεις σημαίνουν και χαμένες θέσεις εργασίας, με ότι αυτό άλλο συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα, ελπίζουμε στο θέμα το σημερινό να επιδείξουν και την ανάλογη ευθύνη όλοι οι βουλευτές μας και τα κοινοβουλευτικά κόμματα και στις 22 να ψηφίσουν το νομοσχέδιο αυτών των κρατικών εγγυήσεων που είναι τόσο σημαντικό. Αυτό θα γίνει νομίζω έτσι δύσκολα, εύκολα θα περάσει, αγαπητέ μου Φιλόκυπρε. Το θέμα είναι να φτιάξουν το τουριστικό μας προϊόν έτσι να πάει καλά, να αναπνεύσουμε όλοι και ειδικότερα οι άνθρωποι της βιομηχανίας του τουρισμού, ξενοδόχοι, υπάλληλοι, έτσι, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα,